είμαστε στον αέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρα, δεν ξέρω τώρα τι ώρα ακριβώς ακούτε. Θα ανέβει. Να πούμε ότι είναι 2 Νοεμβρίου και είμαστε με τα κοντομάνικα. Δεν υποφέρεται αυτή η κατάσταση. Εσείς, εγώ φοράω πιτζάμα χνουδωτή. Δεν χρειάζεται να το πεις αυτό. Δεν είμαι τόσο έτσι μαχητής εγώ, λίγο κρυώνω κάπως. Okay. 2 Νοεμβρίου και τώρα φτάσαμε να κάνουμε πρωτάθλημα, ρε παιδί μου. Τι πράγμα ήταν αυτό. Ναι. Για πες. Εσύ θέλεις να πεις αρχικά. Καταρχάς χαίρομαι πολύ που κάνουμε lead. Το περίμενα η αλήθεια. Γιατί, αφού ήρθες εδώ πέρα και... Εγώ δεν θέλω να έχω εχθρούς. Θα κάνω γενικά σχόλια. Θα κάνω γενικά σχόλια συνολικά, δεν θα μιλήσω για παιχνίδια. Μπήκες και είπες αυτό. Δεν θα μιλήσω για παιχνίδια. Περίμενε λίγο. Μπήκες και μας είπες. Άρα τι μας λες, είσαι αρδάκι, είσαι αποστάκιας. Αρδάκι. Και θέλεις να τα έχεις καλά με όλους. Αρδάκι, το ακούσατε. Το χωράμε. Αυτό. Με είπε αρδάκι. Αυτό. Εγώ αυτό κρατάω από τη σημερινή μέρα. Μπορεί να κρατάω ό,τι θες. Από τη σημερινή μέρα και θα δω πώς θα τραβήξει. Ωραία. Για πάμε, είναι. Κάνε το πρώτο σχόλιο. Πες μου, μην το κρατάς αυτό. Πες τι θες να πεις. 2 πρωταθλήματα είναι τόσο ανταγωνιστικά αυτή τη στιγμή στην Ιφίλιο. Ναι. Η Ευρωλίγκα και ναι. Η Elite League του Μπασκετάκη. Εντάξει. Να γίνει καμιά Super League να σκορούμε να έρθουν. Όχι, εγώ θα σου πω, δεν μας ενδιαφέρουν. Εντάξει. Αυτά. Αυτά ναι. Τα 2 πρωταθλήματα έχουν απασχολήσει τον πλανήτη Γη. Ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δεν είμαι πολλά χρόνια. Εσύ είσαι πολλά περισσότερα από μένα, αλλά στα χρόνια λοιπόν που είμαι εγώ τέλος πάντων, οι Master και οι Elite γενικά εμφανίζαν μια μονιμότητα, μια σταθερότητα. Ξέρεις ότι έχεις πιο μεγάλες ομάδες, πιο παραδοσιακές, πιο μεγάλο μέσο όρο ηλικίας, που παίζουν λίγο πιο αργά κτλ. Όλα τα χρόνια. Ό,τι ανέβαινε πάνω συνήθως παλιά το τρώγανε, το ρίχνανε κάτω και ήταν μια γενική εικόνα που τα ξέραμε. Δηλαδή ξεκίναγε η σεζόν και αν κάποιος έκανε μια πρόβλεψη, ας πούμε. Αν όχι για την οκτάδα, για τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν, έπεφτε πάντα μέσα. Πάντα. Φέτος έχουμε παλιές ομάδες που εξαφανίστηκαν, παλιές ομάδες που πήγαν και κάνανε συνεργασία με άλλες παλιές και έχουμε 6 καινούργιες και 7 παλιές ομάδες. Που είναι φοβερό. Για μένα, εγώ στα δικά μου χρόνια, τα λίγα που είμαι, σε σχέση με τα δικά σου, που σε... από την αυγή του μπασκετάκι εδώ, εντάξει, το καταλάβαμε, Βασίλη, ότι είναι πολλά χρόνια, εντάξει. Ναι, το λέω για να μην παρεξηγηθεί κάποιος, ότι ναι, το λέω έτσι. Είναι η πιο ενδιαφέρουσα elite που έχω πετύχει ποτέ. Αυτά. Ωραία. Την έκανες την Δεν σου άρεσε. Μου άρεσε. Α. Μου άρεσε που το έχεις επεξεργαστεί. Δεν είναι ωραίο intro. Είναι. Να τους βάλουμε στο κλίμα όποιον δεν έχει δει καθόλου... Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν. Γενικά... Πιστεύω ότι η Elite είναι ελκυστική για όλες τις κατηγορίες. Ισχύει, σωστά. Καλωστικός, γιατί παίζει ωραίο μπάσκετ. Γιατί έχει και έμπειρα άτομα, έχει και ανθρώπους με τεχνικό μπάσκετ, έχει τα πάντα τέλος πάντων η Elite. Οπότε όλοι θέλουν να την παρακολουθήσουν. Και καλός κακός, δεν ξέρω, όποιος πει το αντίθετο είναι ψεύτης, ο στόχος οποιοδήποτε έχει πατήσει το πόδι στο παρκέ είναι κάποια στιγμή, στο δικό μας το παρκέ εννοώ, ναι. Στο μπασκετάκι, να παίξει κάποια στιγμή στην ελίτ. Ισχύει και αυτό. Σωστό. Έτσι, να τα λέμε όλα. Όποιος πει το αντίθετο, πιπέρι για την καραλέω σωματάκια. Είναι άρρωδο. Λοιπόν, θα τα πάρουμε με λίγο με τη σειρά, γιατί είναι ιστορική αυτή η μέρα εδώ. Θα καταλάβουν οι συγκεκριμένοι κύριοι τι εννοώ, γιατί δεν έχω να προσάψω τίποτα και θα ξεκινήσω με τις Miami Heats και θέλω να πω ότι ήρθε αυτό που έλειπε από τη μεγάλη κατηγορία. Αθλητικότητα, νιάτα, ταλέντο. Okay, το 7-0 φαντάζομαι καταλαβαίνουν όλοι ότι αντικατοπτρίζει αυτό που λέω. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει να τους κερδίσει κανείς μέχρι στιγμής από όσους έχουν παίξει. Έχουν αρχή, μέση και τέλος. Έχουν τσαγανό καθ' όλη τη διάρκεια. Δηλαδή στο τελευταίο τους παιχνίδι έχουν γυρίσει σε 3,5 λεπτά. Το μείον 17. Από το μείον 17. Από μια πάρα πολύ εμπειρή ομάδα, όπως είναι η Fix,
έχουν γυρίσει από το μείον 17 και έχουν καταφέρει να πάρουν το παιχνίδι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ρε παιδί μου, μπορεί να υπήρχαν. Είναι μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να πει ότι θα μπορούσε να κάνει και την πρώτη της ήττα. Και να ήταν σε φάση ότι παιδιά δεν πειράζει. Και η ήττα θα έρθει κάποια στιγμή. Και κρατάνε το παιχνίδι στα χέρια του οι άλλοι καθ' όλη τη διάρκεια. Και ήμουν στη διψήφια διαφορά. Αυτή μέχρι να λήξει, να λήξει το παιχνίδι, το χτυπήσανε. Και στο τέλος το πήρανε. Οπότε ήταν αυτό που έλειπε από την elite, το λέω πραγματικά. Έχει πάρα πολύ καλό σύνολο. Θεωρώ επίσης ότι ο Σάμιος είναι λίγο πιο ελεύθερος στις επιλογές του στο Βάλε Βγάλε. Ήταν λίγο πιο σφιχτός τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρώ ότι τώρα. Δεν το είχα παρατηρήσει. Του στείνει λίγο καλύτερα. Ναι, okay. Θεωρώ. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Αλλά έχουν θέση υποψηφιότητα για να ράψουν αστέρι. Τα είπε και ο Νίκος Οικονομάκος, να πούμε, έτσι. Σε μια συνέντευξη. Μου αρέσουν οι Miami Heat. Συνήθως τους κράζω, δεν μπορώ να πω, πραγματικά δεν μπορώ να πω κουβέντα. Okay. Είναι πάρα πολύ καλή. Επειδή είμαι είπε σαρδάκι στην αρχή, θα κάνω μια ρητορική ερώτηση. Ναι. Είναι η ομάδα που έχει αλλάξει περισσότερο την elite, περισσότερο από κάθε άλλη. Ναι, παιδί μου. Αυτό. Ever στην ιστορία που να έχει ανέβει μια ομάδα και να έχει αλλάξει την elite περισσότερο από κάθε άλλη. Είναι. Ναι, γιατί θα σου πω όμως. Όλοι οι υπόλοιποι που έχουν ανέβει στην elite πορευόντουσαν μαζί. Ναι. Δηλαδή υπήρχε μια αλληλουχία, ρε παιδί μου. Δηλαδή όλοι αυτοί έχουν παίξει σε πολλές κατηγορίες μεταξύ τους. Δηλαδή, ακόμα και η ΑΜΟΚ που έχει ανέβει τώρα είναι πάρα πολλά χρόνια στην διοργάνωση. Τι γνωρίζαμε, τι κάναμε. Η Φλούντοφ Πιστάχιος. Τι κόμπιασες. Γιατί το έλεγα αλλιώς. Πιστάχιος. Και δεν είναι έτσι. Α, ναι, όταν το έλεγα εγώ, με κορέδευες. Οπότε τώρα πρέπει να το σκεφτώ λίγο για να το πω. Μπορεί να ήταν σε άλλες κατηγορίες, αλλά όλοι αυτοί λίγο, ρε παιδί μου, συμπορεύονταν και με τη διοργάνωση και μεταξύ τους ότι υπήρχαν. Οι hits. Είναι εντελώς καινούργιοι, δηλαδή έχουν ανέβει ανά τα χρόνια, έχουν κάνει τις πορείες τους, αλλά δεν έχουν τριφτεί με αυτούς γενικά. Και στο την ΑΜΟΚ, okay, μόνο με την ΑΜΟΚ και τους Πέρς έχουν αντιμετωπιστεί, εντάξει, τη Μάστερ, αλλά καταλαβαίνετε πώς θέλω να πω, επειδή είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που είναι στην διοργάνωση σχέση με όλους τους υπόλοιπους, ναι, ναι. Με αυτή την έννοια το λέω. Οπότε τώρα είναι σαν να φέρανε αναταρχή. Ναι. Και άλλες ομάδες παίζανε γρήγορα, δηλαδή και οι West παίζανε γρήγορο μπάσκετ. Αλλά αυτό, δηλαδή να είναι μια ομάδα με παιδιά κάτω των 30, όλοι στα prime τους, όλοι σε top αθλητικότητα κτλ. Δεν το είχαμε ξαναδεί. Φτάνει το εγώ, νομίζω. Ωραία, εντάξει. Προχωράμε. Παρακάτω θεωρώ θα είμαστε. Προχωράμε. Θα πάω λίγο καλύτερα. Ναι. Αλλά ναι. Εντάξει, να σου πω, είναι και 7-0, έτσι. Ναι, απλά αυτό. Εντάξει. Καλό θα ήταν να γίνουν και μερικές ήττες στη regular, δεν πειράζει. Ναι. Έτσι, να υπάρξει το παλασάρισμα στην πρώτη τετράδα, να υπάρξει όμως και να ξέρεις λίγο πώς θα πρέπει να το διαχειριστείς όταν θα έρθει. Γιατί ωραία. Εκεί είναι λίγο το παράδοξο. West Kings είναι ψηλά στη βαθμολογία. Δεν θεωρούσα ότι θα μπορέσουν να είναι τόσο ψηλά στη βαθμολογία. Βάσει του roster και βάσει λίγο αυτό που είχα δει και σε κάτι φιλικά και λίγο. Μου φαινόταν δηλαδή ότι είχαν χάσει λίγο την έγκλη τους οι Kings και ότι θα ήταν αυτή στη θέση κάποιας άλλης ομάδας που δεν περίμενα ποτέ να τη δω εκεί, θα την πούμε στην πορεία. Αλλά οι West Kings έχουν καταφέρει και έχουν διασωθεί και αγωνιστικά και βαθμολογικά προφανώς αφού παίρνουν το αποτέλεσμα που πρέπει και βρίσκονται στη δεύτερη θέση. Και ο παίκτης τώρα που έχουν πάρει. Μπάρδας. Ναι, ο Μπάρδας. Βρίσκει ρυθμό. Και από τη στιγμή τώρα που βρίσκει ρυθμό, φαίνεται πόσο πολύτιμος είναι και πόσο μεγάλη μεταγραφή ήταν για τους West Kings. Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα γιατί είναι το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω. Mm-hmm. Οι West Kings έχουν και πάλι την άβρα τους. Εγώ μπορεί να μην είμαι πολύ αντικειμενικός για την εικόνα που είχα πέρυσι στα μάτς που τους έκανα. Γιατί τους έκανα κάτι μάτς στην αρχή που το roster ήταν καλό.
Ναι. Δεν θύμιζαν καθόλου West Kings όμως. Mm-hmm. Καθόλου. Σε κανένα σημείο πέρσι δεν είπα ότι αυτή είναι η West Kings, ρε φίλε. Που έχουν κάνει και πολύ, μεγάλα, πολύ καλά σερί πέρσι που δεν συζήτησε κανείς. Είχαν κάνει από τον Οκτώβρη μέχρι το Φλεβάρι, αν θυμάμαι καλά, δύο ήττες. Ναι. Και όλοι ασχολήθηκαν στην αρχή με το μέτρο σκήμα, αλλά οι τύποι έκαναν πολύ καλή σεζόν. Δεν είναι ότι... Και δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί τους. Ναι, και φτάσανε στην οκτάδα που εκεί πάλι πάθανε το τσότσο της αρχής της σεζόν. Το στραπάτσο που αποκλείσαν, τους αποκλείσαν, τόσο πάντων οι Φίξ. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, συμφωνώ. Και ήταν επίσης μια έκπληξη για μένα ότι αυτή τη στιγμή βλέπω στην πρώτη διάδα της West Kings. Είναι πολύ καλή. Δηλαδή, χαίρομαι που βλέπω να επανακάμπτουν τόσο γρήγορα. Θεωρώ ότι στο αγωνιστικό κομμάτι υπάρχει λίγο μια χαλαρότητα και από τον Δημήτρη το Μορφαντά. Τι εννοώ, ότι και αυτός θεωρώ ότι στην αρχή έχει μπει ότι λίγο, ότι δεν θα είμαστε στα στάνταρ μας. Οπότε αυτό τον έχει βοηθήσει να βλέπει λίγο καλύτερα το παιχνίδι του. Okay. Κατάλαβες πως το λέω. Δεν το ένιωσα, ότι αλλά... πιστεύω ότι έχει έρθει και αυτός, ότι δεν ερχόμαστε να σαρώσουμε πάλι και ότι τέτοιο. Έχει έρθει λίγο με πιο πατάω το πόδι μου στο έδαφος. Οπότε αυτό τον έχει βοηθήσει και έχει πάρει τα αποτελέσματα που πρέπει. Εγώ θεωρώ ότι έχει πάρει τα αποτελέσματα που πρέπει, γιατί έχει δείξει διαχρονικά ότι μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα από κάθε άλλον μεγάλους χαρακτήρες. Okay. Στην ομάδα. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί. Έχουμε διαφορετική αίσθηση, δεν πειράζει. Μια χαρά. Απλά το εξηγούμε και οι δύο γιατί και ο καθένας κρατά τι θέλει. Γιατί όχι. Σωστό. Λοιπόν, η πρωταθλήτρια της Master. Έτσι. Φιναλίστ του καλοκαιρινού. Ναι, ναι. Βέβαια στην άλλη πλευρά έχει έρθει σαν πρωταθλήτρια, έτσι, γιατί είμαστε Winter. Μια χαρά. Έτσι. Παραπάνω από καλά. Τριάδα οι πρωταθλητές. Τα έλεγε ο Στρίος ο Πατσάκας ότι εμένα η ομάδα μου είναι για elite. Δεν είναι για τη Master. Ήθελε να πάρει wild card όταν είχε πέσει. Δεν γινόταν να πάρει wild card κατευθείαν. Και λέει εντάξει, αφού είστε έτσι, θα το πάρω κι εγώ κάποια στιγμή. Κανονικά και θα ανέβω πάλι. Και θα ανέβω και θα είμαι πρωταθλητής και ελάτε. Ξέρεις γιατί μου αρέσει πολύ η Hood. Γιατί μου αρέσει πολύ η διαχείριση που κάνει. Όχι διαχείριση. Το πώς θα αντιμετωπίζει τα μάτσο ο Πατσάκας. Που σου λέει, στο καλό μου βράδυ μπορώ να σου βάλω 100. Μπορείς να με ακολουθήσεις, καλώς. Δεν μπορείς, ωραία, θα σε περάσω από πάνω. Δεν θέλει να καταστρέψει το παιχνίδι της άλλης ομάδας. Ξέρει ότι θα παίξουν τόσο καλά οι δικοί του και λέει, okay, θα παίξω την άμυνα που πρέπει και συνεπίτες θα κάνω παπάδες. Δεν θα σου καταστρέψει το παιχνίδι. Κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Βέβαια. Η Hood, πέρα από όλα αυτά που λέμε, έβαλε στο παιχνίδι της Wargamers. Δηλαδή ήταν η πρώτη νίκη των Wargamers, γιατί πηγαίνανε από στραπάτσο στραπάτσο οι War και... Εντάξει, ψυχολογικά, ρε παιδί μου, αυτό λίγο κάπως σε ρίχνει. Ήτανε μεγάλη νίκη που κάνανε απέναντι στη Hood και η πρώτη τους νίκη, που τους βοήθησε μετά για τη συνέχεια γιατί κάνανε κάποια σερί. Έχει κόσμο η Hood. Ξεχωρίζει, εγώ θεωρώ, από τις υπόλοιπες ομάδες. Πώς τι? Αγωνιστικά. Παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ. Δηλαδή, εγώ το έλεγα, μαζί με τους γκουρούδες είναι μακράν το αγαπημένο μπάσκετ να βλέπω. Να περιγράφω, τέλος πάντων. Και να πούμε ότι δεν είναι ακόμα στα 100% πλήρη της. Λείπει ο Χανιώτης λίγο, ψιλοέρχεται, ψάχνει λίγο να επιστρέψει μετά τον τραυματισμό, δεν είναι στο 100%. Ισχύει. Ο Ζέγκος έλειπε, ας πούμε, τώρα τις προάλλες από τι είδα. Ναι, ρε, σε σταθερότητα έχει, το ρόστερ της είναι λιτάτο, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Ναι. Πάρα πολύ καλή η Hood. Ίσως θα πρέπει να διαχειριστεί λίγο το κομμάτι του ξύλου, του μπασκετικού ξύλου εννοώ. Δηλαδή, να αρχίσει να ρίχνει και αυτή λίγο περισσότερο, να τζαρτζαρίζεται λίγο καλύτερα και όχι να είναι λίγο σε φάση έχουμε φάει ξύλο, έχουμε κάνει. Πρέπει λίγο να μπει λίγο πιο δυναμικά. Αν το καταφέρει και το λύσει και αυτό, θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι τώρα θα αρχίσουν λίγο οι ομάδες να φαίνονται. Που μπαίνει ο Νοέμβρης. Χειμώνας. Ναι. Ισχύει. Και θα έχουν βρει λίγο τα πατήματά τους και τους ρυθμούς τους και τα σχετικά. Λοιπόν, από την τέταρτη θέση και κάτω γίνεται χαμός της Πόπης.
Και πέρσι νομίζω είχε γίνει ένα τέτοιο παρόμοιο. Ή πέρσι, πρόπερσι πάλι, ναι, με πάρα πολλές ισοβαθμίες. Ναι, δεν ήταν όμως τόσο πολύ. Δηλαδή, αυτή τώρα, με εξαίρεση που είπαμε τους hits, όλοι δεν είναι δύο-τρεις ήττες απόσταση. Δηλαδή, μπορεί ο πρωτολευταίος μας κάποια στιγμή για να κάνει ένα comeback. Έχεις εστιάσει πολύ εκεί. Και να το... ναι, θα το πούμε. Μην το σποιλάρουμε τώρα. Μην το σποιλάρουμε. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με τη σειρά. Έχουμε... Εντάξει, είναι και τα ρεπό τώρα εδώ πέρα, γιατί ξεκινάμε. Όπως ξέρουμε τώρα, 2-11 του 24. Ναι, 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 είναι και κάποια ρεπό. Θα μιλήσουμε λίγο με τα ρεκόρ που έχουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί όταν γίνουν ίδια τα παιχνίδια, μπορούν να αλλάξουν τα ρεκόρ. Τώρα μιλάμε για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Οι Wargamers έχουν 3-4. Ξεκίνησαν πάρα πολύ νοθρά και κακά. Πήρανε, είπαμε, το ένα από τη Hood, κάνανε σέρι. Έχουν πάρει μεγάλη νίκη από την Αμόκ στη λήξη με buzzer beater Λαζαράκου. Ισχύει. Αυτό λοιπόν ήταν match που το παίρνεις με την εμπειρία σου. Συμφωνώ. Είχαν έρθει λίγοι, ήταν σχεδόν σε όλο το παιχνίδι πίσω και αρκετά πίσω, δεν πίστευες. Το χτυπάνε, βάζουν και μεγάλο σου, δηλαδή παίρνει ο Λαζαράκος το πρώτο, το χάνει, εκεί στα τελευταία δευτερόλεπτα. Και καπάκι ξαναπαίρνει ο ίδιος την μπάλα και το βάζει. Αυτά τώρα σε διάστημα τύπου τρών δευτερολέπτων, ρε παιδί μου. Ναι. Δε... Αυτό είναι. Μάτσε το παίρνει με την εμπειρία σου. Καρδιά του πρωταθλητή λέγεται αυτό. Αυτό έτσι τα παίρνει αυτά τα μάτσα. Κοίτα, είναι στις top 2 ομάδες που έχουν κάνει τις περισσότερες αλλαγές στο ρόστερ. Είναι μία από τις ομάδες που λέγαμε στην αρχή, που έχουν κάνει τη σύμπτυξη με τους reload λίγο. Ναι, ναι, έχουν 2-3. Έχουν φέρει και το Δαβιλά που παίζει στη Λιμός. Γενικά έχουν φέρει κόσμο από παντού που ήταν στα ψηλά σαλόνια. Mm. Οπότε για μένα αυτό το ξεκίνημα που κάνανε είναι και λίγο λογικό. Okay. Στα δικά μου τα μάτια, γιατί έχει αλλάξει πολύ το ρόστερ, έχουν μπει πρωτογλασάτε, δεν έχουν μπει ρολίστες, έχουν μπει παίκτες που είναι βασική πεντάδα. Οπότε εξηγείται από εκεί. Και αυτοί είναι στην κατηγορία των ομάδων που ενώ πέρσι πέρασαν λίγο δύσκολα, έχουν επανακάμψει ή δείχνουν τουλάχιστον να επανακάμψουν στις τελευταίες αγωνιστικές πολύ καλά. Που είναι ωραίο πράγμα. Το μπάσκετ που είναι σταθερό, είναι το ίδιο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά είναι η καρδιά του πρωταθλητή, ρε παιδάκι. Δηλαδή, ξέρεις ότι στο τέλος η φανέλα που έχουν πλέον θα μετρήσει σε κάποια μάτς. Ναι, αλλά να σου πω την αλήθεια, το τελευταίο μάτς που χάσανε, εγώ δεν το περίμενα. Ούτε εγώ. Από τη Φλουτ. Ούτε εγώ. Of Pistachios. Το οποίο το λέμε ολόκληρο. Έτσι. Είναι. Πώς το λένε. Όχι, θα λέμε καρδίτσα ιαπωνική, ξέρω εγώ. Μία Φλουτ, μία Pistachios. Ναι, γιατί δεν το λέμε ολόκληρο. Κάνανε μεγάλη νίκη η Φλουτ απέναντί τους. Ήταν ένα μάτσο το οποίο, αν υπήρχε στοιχηματική, θα πηγαίνανε όλοι στον κουβά. Θα κάνανε στοιχηματικές. Δεν το περίμενα ότι μπορούν να το χτυπήσουν. Γι' αυτό και λέω ότι είναι η πιο ανταγωνιστική λίγη, γιατί ξαφνικά δεν ξέρεις ποιος μπορεί να χάσει από ποιον, ποιος μπορεί να κερδίσει ποιον και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας, μετά από 1-1,5 μήνα που παίζει η Elite, έχουν στη θύμα μια χαρά οι Wargamers. Συμφωνούμε. New World Fix. Άντε, ξεκίνα λίγο εσύ. Λοιπόν, πρώτα, θυμάσαι μια διαφήμιση που είχε βγει με μια, μην πω όνομα τώρα, με μια εταιρεία καρδοκινητής, τέλος πάντων, που ήθελε να προωθήσει το 4G τότε. Ναι. Που λέγανε για τον Πίου. Ήρθε ο Πίου και τέτοια. Ο Πίου είναι ο μόνος παίχτης που δεν έχουν πάρει φέτος οι Fix. Μόνο ο Πίου λείπει. Να βγει μεταγραφή στο Instagram και να γράφει για τον Πίου. Ο Πίου, το μαύρο. Αυτό. Έχουν κάνει. Έβλεπα το καλοκαίρι στο Instagram και λέω: πότε θα σταματήσει ο Γαλανός να ανεβάζει μεταγραφές. Είχε, ξέρω, 15 post με μεταγραφές. Πώς τα φέρει, λέω. Κοίτα, τελευταία αγωνιστική που λέγαμε πριν για τους hits, έχασαν ένα μάτς μέσα από τα χέρια τους. Εγώ θα πω ένα μικρό σχόλιο, γιατί θα πνιγώ άμα δεν το πω. Θεωρώ εγώ σαν Βασιλής πολύ ταπεινά ότι εκεί στην τελευταία φάση κάνεις ένα φάουλ και είσαι με το κεφάλι σου ήσυχο. Δεν κινδυνεύεις να χάσεις. Και λες, OK, άμα είναι να πάω παράταση, ας πάω παράταση ή ας βάλω τις βολές μετά. Δεν θεωρώ τώρα ότι μετά από αυτό το τελείωμα μπορείς να κατηγορήσεις κάτι άλλο, γιατί η τελευταία φάση παίζει
κρίνεται και από τα χέρια σου τι θα αποφασίσεις εσύ. Οπότε θεωρώ εγώ ότι στρατηγικά θα μπορούσε να έχει διαχειριστεί καλύτερα αυτό το κομμάτι ο coach. Ταπεινή μου γνώμη, το λέω πολύ ταπεινά, απλά δεν μπορούσα να μην το πω. Εντάξει, ναι, γιατί είναι κάποιο. Δημοκρατία δεν έχουμε. Δημοκρατία. Από ό,τι θυμάμαι. Τελευταία φορά που κοίταξα δηλαδή. Ναι, ναι. Δημοκρατία. Έχουμε απλά το λέω είναι. Γιατί το είδα και το σχολίασα και εγώ ίδρυ, δηλαδή στο δικό μου τον κύκλο, ότι θα μπορούσε να έχει κάνει φάουλα εκεί πέρα και να είναι ήσυχο. Ναι. Αυτό. Και εγώ συμφωνώ ότι έχουν χάσει δικό του παιχνίδι. Και γενικότερα ενώ ξεκινήσανε πολύ πιο δυναμικά οι Φίξ, τις τελευταίες λίγο αγωνιστικές έχουν χάσει λίγο το δρόμο τους. Okay, εντάξει, στο 3-3 είναι. Ίσα βάρκα, ίσα νερά που λέμε, αλλά εντάξει. Είναι λίγο μετριότητα αυτό το να έχεις ίσα βάρκα, ίσα νερά. Δηλαδή, ξεκινήσανε με 3-3 και τώρα έχουν κάνει 3-3 από την ανάποδη. Ναι. Εντάξει, okay. Ο Παπαϊωάννου μου αρέσει πολύ. Σαν προσθήκη. Δηλαδή, μου έλειπε να παίξει τον Παπαϊωάννου λίγο στους Φίξ. Τους δίνει μια πολύ. Πλαστικότητα, εγώ τους δίνει πω. Πολύ, εμένα μου αρέσει πολύ σαν προσθήκη. Μια πλαστικότητα, θα συμφωνήσω. Εντάξει, έχουν τη μεγάλη απώλεια του Ντιαλό, που ήταν πολύ, πολύ άτυχος ο άνθρωπος και ελπίζουμε να είναι καλά και να επιστρέψει και το όσο το δυνατόν καλύτερα με αυτό που του έτυχε. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια του Ντιαλό. Και σαν ψυχολογία νομίζω. Ναι, γιατί τώρα... Ο άνθρωπος χτύπησε και στη δουλειά του, πολύ σοβαρός τραυματισμός του, θα μπορούσε να πάθει το χειρότερο. Εντάξει. Επανέφεραν βέβαια, τι σου λέω τώρα εγώ εσένα, τον Φραντζέσκο τον Κοσμίδη. Δεν μπορείς, γενικότερα, όσοι είστε τα τελευταία 4-5 χρόνια στην διοργάνωση, δεν μπορείτε να κατανοήσετε τι εστί ο Φραντζέσκος Κοσμίδης. Σας έχω κορδέψει, νομίζω ότι είμαι πολλά χρόνια, δεν είμαι στην πραγματικότητα. Ήταν από τους καλύτερους ψηλούς. Έχει πάρει πρωτάθλημα με τη Reload ο Φραντζέσκος Κοσμίδης. Είχε πολλούς μνηστήρες, ήταν πάντα όμως πιστός στο περιβολάρι και στους Πειραιώτες γενικότερα και γιατί έχουμε πει ότι είναι μια κλίκα οι Πειραιώτες όλοι αυτοί. Κάθε φορά το λέμε. Και έκανε... Εγώ δεν περίμενα δηλαδή ότι θα δω το Φραντζέσκο ξανά να παίζει. Είναι ο Φραντζέσκος, έχει ιστορία στη διοργάνωση. Εντάξει. Έχει ιστορία. Σου έδωσε ένα κοσάρικο ο Φραντζέσκος. Όχι. Ρε παιδί μου, ναι, σου κορεδεύω, λέω. Κορεδεύω. Όταν έπαιζε ο Φραντζέσκος πρέπει να πήγες ακόμα λύκειο. Προφανώς, άμα μου λες πριν τόσα χρόνια. Γι' αυτό, ναι. Τώρα ήταν συγκινητική στιγμή. Έπρεπε να πω λίγο έτσι, και εγώ καλά κάνεις, καλά κάνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολύ δρόμο έχουμε, δεν εννοείται αφενός. Αυτό. Και θα έρθουν και Black Friday, θα έρθουν και μεταγραφικές περιόδους. Δηλαδή τώρα αυτά που βλέπουμε είναι λίγο. Είναι η αρχή, είναι το παντεσπάνι. Ναι. Δεν έχουμε βάλει καν ακόμα, ξέρεις. Κρέμα. Ναι, όχι να φτάσουμε στο κερασάκι. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε στα χαμηλά. Παρ' όλα αυτά, ναι, θεωρώ λίγο ότι οι Fix όταν ζορίζονται δεν έχουν διάβγεια και κάποια μάτια θα χάνουν μόνοι τους. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Όχι μόνο για το τελευταίο. Και με τους Spurs θα μπορούσαν να πάρουν αποτέλεσμα, ας πούμε. Ναι, απλά μένει λίγο η τελευταία εικόνα που είχαμε, γιατί τώρα πήγαινε τίποτα. Ναι, απλά λέω ότι εκεί που λίγο καίει η μπάλα και αποφάσεις, κάπως δεν παίρνουν τις σωστές. Thunderdogs. Οι Thunderdogs ενώ έχουν έρθει με μια λογική ότι εμείς έχουμε έρθει να σώσουμε τη σεζόν φέτος. Να σου πω εγώ νομίζω ότι μας κορυδεύουν πλέον. Γιατί είχα μιλήσει εγώ στο Summer σε ένα live που έκανα τότε στο ημιτελικό, προημιτελικό, δεν θυμάμαι. Και ήταν μέσα ο Θάνος Παπαγεωργίου και του λέω: Ρε Θάνο, θα φτιάξουμε καλή ομάδα του χρόνου στο live. Και μου λέει: Κοίτα να δεις, θα φύγουν πολλοί κόσμος, δύσκολο το βλέπω και δεν θα μπορούμε και να είμαστε ανταγωνιστοί για τέτοια. Μας κορυδεύουν μέσα στα μπούτρα μας. Είναι όχι αρκούντος ανταγωνιστικοί, πολύ ανταγωνιστικοί. Ναι. Έχουν χάσει όσα μάθα έχουν χάσει στο τέλος. Οριακότατα. Ναι, και οι 4-5-6 πόντους, όχι παραπάνω. Παίζουν πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Τρέχουν, βγάζουν ενέργεια. Θεωρώ ότι ο Μπερδεμπές έχει βρει την ομάδα που του ταιριάζει. Συμφωνώ. Εγώ γενικά ρε παιδί μου με τις άποψεις ότι παίρνεις έναν καλό παίκτη. Καλό θα είναι να τον αφήσεις να κάνει το παιχνίδι του. Και όχι να τον βάλεις να παίξει το παιχνίδι που θέλεις εσύ. Ναι, συμφωνώ. Αυτό που λείπει δηλαδή εσένα από το σύνολό σου.
Ο Θάνος Παπαγεωργίου θεωρώ ότι αυτό έχει κάνει με τον Μπερδεμπέ. Ισχύει. Καλά, γενικά έχει κάνει καλές κινήσεις και έχει κρατήσει αυτός που πρέπει το, από το καλοκαίρι και μετά. Ναι, ρε παιδί μου, απλώς λέω ότι επειδή ο Μπερδεμπέ κάνει τη διαφορά με τη Στάντερ, εντάξει, που είχαμε πολύ καιρό να το δούμε αυτό από το Μπερδεμπέ στις τελευταίες ομάδες που είδαμε να αγωνίζεται. Γι' αυτό ήθελα να το σχολιάσω, ότι είναι σαν να έχει πάρει φτερά στα πόδια. Σωστό, σωστό. Του ταιριάζει πολύ. Γι' αυτό το λέω. Γενικότερα, πολύ καλή άμυνα. Δηλαδή, αυτός ο Δημακαρέας είναι εκνευριστικός σε σημείο που κουράζει, ας πούμε. Ναι. Είναι σκυλί του πολέμου, δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα. Δεν έχω να του πω τίποτα. Είναι καλή η Thunderdogs. Μία από τις πιο αναπάντεχες καλές εκπλήξεις που έχουμε φέτος. Γιατί κινούνται και λίγο κατά τα ραντάρ πάντα οι Thunderdogs. Ναι, 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 ναι. Και μα και πέρσι ήταν, λέγαμε ότι αυτοί είναι για να βρεθούν στη Master και κάνανε ένα comeback, πήρανε τα παιχνίδια που έπρεπε με τις προσθήκες που έκαναν στις μεταγραφικές, σωθήκανε και ήταν άρχοντες. Κάτι κάνει ο Παπαγεωργίου πάντα κάθε χρόνο. Μάγισσα, μάγισσα. Κάτι κάνει. Αντίλαλος. Πίστευα θα τον έβλεπα πιο πάνω τον Αντίλαλο. Πες μου πώς το βλέπεις. Πίστευα θα βλέπα καλύτερο ρεκόρ από τον Αντίλαλο. Να σου πω. Ναι. Είναι από τις ομάδες οι οποίες δείχνουν μέχρι στιγμής να έχουν το περισσότερο δέσιμο στο παιχνίδι τους. Mm-hmm. Παρά τις προσθήκες που έχουν κάνει και αυτοί. Mm-hmm. Γιατί αφιερώνουν και χρόνο εκτός των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων να βρίσκονται, να κάνουν κτλ. Έχουν... Γι' αυτό. Παίζει ρόλο, δεν παίζει ρόλο. Αυτό λέω, ότι επειδή κάνουν προπονήσεις, τα συστήματα του στον Ιταλό είναι θεωρητικά σε καλύτερη φορά από τους υπόλοιπους που θεωρητικά έρχονται και παίζουν μία φορά, πίστευα ότι θα έχουν πάνω καλύτερο ρεκόρ. Okay. Έχουν κάνει ένα κλικ πιο πάνω την ταχύτητά τους στο παιχνίδι τους. Εγώ το έχω παρατηρήσει πολύ, δηλαδή φαίνεται πολύ έντονο αυτό. Παίζουν πολύ πιο γρήγορο μπάσκετ, που είναι πιο τεχνικό, αλλά όπως και να έχει. Η προσθήκη του Μαμαλάκη, ενώ στην αρχή το είδα και λέω. Πολλά γκάρντ, ρε φίλε. Πού θα τους χωρέσεις όλους. Ναι, αλλά ξέρεις τι, ήταν κίνηση ΜΑΤ τελικά, γιατί έχασε το Γιανακόπουλο. Ναι. Γιατί έγινε ενεργός ο Γιανακόπουλος, γιατί απορούσαμε όλοι. Γιατί δεν παίζει ο Γιανακόπουλος, τι γίνεται ο Γιανακόπουλο. Ναι. Και έπρεπε να καλύψει ένα αρκετά μεγάλο και κενό. Και κόλλησε πολύ καλά. Ναι. Ο δαιμόνιος coach Γιώργος Ζαμπέτας εκεί πέρα το είχε δει από πριν. Και έκανε πολύ καλή κίνηση. Συμφωνώ. Έχει χάσει επίσης δύο ματς με τους West Kings και τους Thunderdogs. Θεωρώ από δικά τους λάθη. Λίγο βεβαιασμένα, λίγο κάποια shoot. Δηλαδή, ειδικά με τους West Kings, ενώ το ματς ήταν δικό τους, το γυρίσανε, ναι. Τους το πήρανε και τα σχετικά. Εδώ είναι που παίζουν λίγο και οι φανέλες, θα πω εγώ. Το λέγαμε και πριν με τους War. Λες ότι η φανέλα του Αντίλαλου δηλαδή είναι ελαφριά. Δεν λέω ότι είναι ελαφριά. Λέω ότι συγκριτικά με τον West Kings νομίζω ότι είναι πιο βαριά. Και από τους Underdogs χάσαν και από αυτούς. Εδώ δεν ισχύει αυτό το παράδειγμα. Κάποια πιο πονηρεμένα από μένα θα έλεγε ότι πάνε σφιτιλιές τώρα. Εντάξει, γιατί με πεσαρδάκι, με προκάλεσες. Εσύ το ξεκίνησες αυτό. Παπα, τι λέει Γιώργο Ζαμπέτα. Θέλει απαντήσεις αυτό. Θα με κυλιάει τώρα, Αντρέας. Θέλουν απαντήσεις, θέλουν απαντήσεις. Πάμε, προχώρα. Τέλος πάντων, θεωρώ λοιπόν ότι για δύο μάτς τα έχουν χάσει από δικά τους λάθη. Θα μπορούσαν να τους φέρουν πιο πάνω, αλλά και αυτοί λίγο κάπως παθαίνουν θάλασσα σε κάποια σημεία. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν και γι' αυτό έχουν το 3-3. Εγώ πάντως πέρα από την πλάκα τους πιστεύω πολύ σαν ομάδα. Δηλαδή θα τους δούμε και την άνοιξη να κάνουν καλά πράγματα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Okay. Κοίτα να δεις. Εγώ το Δεκέμβρη νομίζω θα έχω πιο εμπεριστατωμένη άποψη. Με την εικόνα που έχουμε τώρα, χωρίς ναι, μεταγραφές, χωρίς Black Friday, χωρίς τίποτα. Το Δεκέμβρη που τελειώνω γύρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Θα θεωρώ ότι θα έχουμε καλύτερη εικόνα και θα αρχίσουν λίγο να ξεχωρίζουν, όπως προείπα. Προχωράω με τα παλιάγκουρα. Τα παλιάγκουρα κάνανε δύο φοβερές προσθήκες στην αρχή της σεζόν. Η μία δυστυχώς σε ένα φιλικό με τους West Kings χτύπησε. Ένας παιχταράς τώρα αυτός ήταν. Βέβαια. Φόβος και τρόμος. Όσοι τον συζητάγανε, λέγανε ότι έχουν φέρει έναν καλύτερο Αβανίδη. Το λέω αυτό γιατί. Το λέγανε για να καταλάβουμε τι παίκτης είναι αυτός. Ναι. Οπότε όταν επιστρέψει. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Αν επιστρέψει, δεν ξέρω αν θα επιστρέψει ο άνθρωπος ή τι. Πόσο σοβαρό ήταν το χτύπημά του και αυτά και αν θα θελήσει να παίξει. Αλλά θα
τους εκτοξεύσει. Είναι από τις πιο παλιές ομάδες στην ελίτ. Είναι από τις πιο παλιές ομάδες στην διοργάνωση. Που να είναι σταθερά στην ελίτ, λέω. Ναι, και τα παλιά αγκουρά, παλιά, πολύ παλιά τώρα. Αυτό θέλω. Σε ένα event στο... σε ένα μαγαζί, δεν θέλω να πω την απονομία. Σε ένα μαγαζί, δεν θέλω να πω την απονομία, που κάναμε τότε κλήρωση. Τόσο παλιά, ναι. Ο Χρυσανθακόπουλος, ο Βασίλης τότε, έχει πάρει MVP. Pre-season, γιατί κάναμε pre-season εδώ και έχει πάρει MVP ως καλύτερος παίκτης. Και ήταν στα παλιά γκουρ. Και ήταν τότε ο καλύτερος παίκτης, από τους καλύτερους παίκτες της διοργανώσεως. Καλά να είναι ο άνθρωπος εκεί που είναι, έχει κόψει τον μπάσκετ αρκετά χρόνια. Και, και μετά ανέλαβε ο Θοδωρής ο Κασκάνης και την έκανε την ομάδα Αλυτάτη. Έτσι ήθελα απλά να το... Πες, ναι, ναι. Να κάνω την αναδρομή μου. Throwback Thursday. Ναι, ναι, ναι. Τα παλιά γκουρα είναι σταθεροί. Όπου και να έχουν παίξει, ήταν από σταθερές ομάδες. Βέβαια, θα ήθελα κάποια στιγμή να τους δω να κάνουν το βήμα το παραπάνω. Δηλαδή, εντάξει, είναι ανταγωνιστικοί, θα κάνουν τις ζημιές τους, θα πάρουν τις νίκες που χρειάζονται για να βρεθούν στις θέσεις που είναι για τα play-off. Αλλά στα τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, δεν τους έχω δει να κάνουν το βήμα το παραπάνω. Κοίτα, έχουν ένα go-to guy που λέμε εμείς. Okay. Τον Αβανίδη. Δεύτερον, όταν παίζουν γρήγορα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Okay. Δηλαδή, το γρήγορο μπάσκετ των παλιάγκουρων μαζί με τους West μέχρι τώρα ήταν από τα πιο αθλητικά της ελίτ. Πέραν τώρα μπήκαν οι hits, δεν το συζητάμε καν. Έχουν δείξει μια σταθερότητα ανά τα χρόνια, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο πλέον. Παρ' όλα αυτά, νιώθω ότι και ήδη θέλουν κάποια στιγμή να πρωταγωνιστήσουν. Δηλαδή, σε ακούω σε αυτό που λες. Αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι πάντα τα παιχνίδια που παίζουν τα παλιάγκουρα δεν υπάρχει. Φαβορή, είτε από την μια πλευρά είτε από την άλλη. Θεωρείς δηλαδή ότι μπορούν και να το χτυπήσουν με όποιον και να παίζουν. Απλά αυτό ότι σαν να έχουν τα βανιάς, ενώ δεν χρειάζεται να τα βανιάσουν. Ένα Final Four εννοώ τουλάχιστον, ένα λίγο κάπως να μας απασχολήσουν. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα τώρα είναι αυτό, ότι οι Harlems που έχουν βρεθεί στην Elite, τους είδαμε Final Four, ας πούμε. Ναι. Τα παλιάγκουρα στα τόσα χρόνια, αυτό λίγο κάπως... Το ακούω, καταλαβαίνω πώς το λες. Γιατί τους έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια εγώ στα παλιάγκουρα. για πολλούς και διαφόρους λόγους. Αλλά θα ήθελα λίγο να κάνουμε το ένα βήμα παραπάνω. Γιατί βέβαια έχουμε ακούσει και δηλώσεις στην αρχή, όπου είπαν ότι αν φέτος δεν το σηκώσουμε, για τη φετινή σεζόν και καλά, θα το κόψουμε. Είπαν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Οκ. Okay. Έτσι. Τα αφήνω να υπάρχει. Λοιπόν, και φτάνουμε σιγά σιγά στις θέσεις παραμονής. Σωμένες στους υποβασμούς, λίγο αυτή είναι, πάλι εδώ τα ρεκόρ είναι αχταρμάς. Ναι. Θα ξεκινήσω λίγο εδώ πέρα με τους Χελντράιχ, γιατί έχουν το καλύτερο ρεκόρ αυτή τη στιγμή okay. από τους υπόλοιπους. Που επίσης δεν το περίμενα. Πίστευα ότι ο Χελντράιχ θα είναι λίγο σάκος του box, να πω την αλήθεια μου. Πολύ αλλαγμένη ομάδα από πέρσι. Ναι. Πάρα πολλές αλλαγές. Έχουν πάρει όμως αποτελέσματα. Ναι. Δηλαδή το 3-3 θεωρώ ότι είναι αξιομνημόνευτο για αυτούς. Ναι. Στα δικά μου τα μάτια, έτσι. Τώρα τελικά αυτό που έχουν δείξει οι άνθρωποι στο παρκέ με φτύνουν στα μούτρα, ας πούμε, με αυτό που λέω τώρα. Προφανώς, αλλά το 3-3 είναι. Κοίτα, έχουν μια διάδα γκάρντ που είναι φοβερή. Δηλαδή, οι δύο πρώτοι σκόρεα, αν θυμάμαι καλά, ο Σιάμποτ με τον Ανδρεάδη. Ναι, ναι. Οι οποίοι είναι εντάξει, ο Ανδρεάδη μέχρι πέρσι, α πούμε, πρόπερσι έπαιζε Evolution D1, κορόδευε τον κόσμο και τώρα είναι στην κατηγορία που πρέπει να είναι. Οκ. Okay. Θα σου πω. Η νίκη που έχουν πάρει με του Τυφάδο είναι δήλωση και δίνει και φοβερό boost ψυχολογικά γιατί έχουν πάρει, νομίζω, άλλη μια νίκη με Αμόκ και Φλουάντ Πιστάτσιο. Ναι, που είναι ομάδες που είναι πάνω κάτω στην ίδια μοίρα. Έρχεται από τη Μάστερ κτλ. Αλλά να νικήσει του Τυφάδο έτσι είναι σοβαρό. Λόγω του ονόματος των Τυφάδο, όπω έχει καταφέρει και έχει κάνει νίκες από του καινούριου που έχουν ανέβει τώρα, κατάλαβε τι εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Έχει δώσει ψυχολογία και για τη συνέχεια και ότι εντάξει, μπορεί να έρθουν και τα στραπάτσα μας, αλλά. Νίκησαμε Τυφάδο. Αν θέλουμε, μπορούμε. Ναι. Ότι αν θέλουμε, μπορούμε. Οκ, okay, ναι, είναι νίκη statement απέναντι από του ταμπλούχου, δεν το συζητάμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, ενώ κάνανε κακό ξεκίνημα. Απέναντι στις ισχυρές ομάδες, γιατί είχαν δύσκολο πρόγραμμα τώρα οι Χελντράιχ. Συμφωνώ.
Πήρανε τα τρία τα ματσάκια. Δηλαδή, θεωρώ πλέον εδώ που έχουμε φτάσει, με αυτά που έχουμε δει, 6-7 αγωνιστικές, ότι ο Χελιδράκη μπορεί να χτυπήσει τα παιχνίδια με αυτούς που είναι κοντά του. Δηλαδή, Spurs, Amok, Flood. Και θεωρώ ότι από όλους μπορεί να διασωθεί λίγο πιο εύκολα. Με το ξεκίνημα που έχει κάνει, αυτό δείχνει. Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει μια θέληση και ένα κίνητρο. Ναι. Που εγώ σου ξαναλέω, δεν περίμενα ότι θα το δω στο τρίτο. Ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη. Αμοκάρα. Ναι. Έχει κάνει μεγάλη επιστροφή Κώστα Καρνέση. Ναι. Αυτό που αλλάζει στην τελευταία φορά που είδαμε εμείς τη διοργάνωση τον Κώστα Καρνέση είναι το ψηφίο μπροστά από τον αριθμό της ηλικίας του. Όταν είχε πατήσει το παρκέ ήταν 31, τώρα ο Κώστας Καρνέσης είναι 41. Λογικά πίνει αίμα, είναι αγέραστος. Δεν τη φαίνεται αυτό. Είναι ίδιος και απαράλλαχτος, ναι. Όπως τον αφήσαμε, έτσι τον ξαναβρήκαμε, λες και έχει μπει σε κάποια χρονοκάψουλα. Ο τρόπος παιχνιδιού του δεν έχει αλλάξει, είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, άπαξ και βρει ρυθμό, τελείωσες. Τελείωσες όμως, θα στα κολλήσει, θα στα βάλει στη μάπα σου και δεν τον νοιάζει. Απ' την άλλη βέβαια, υπάρχει και το, άμα τα σπάσει μπορεί να είναι και μοιραίο σου. Ναι. Έτσι. Τον είδα στο μάτι του στη Φάδο που είχε βγει 9-5 MVP και λέω, ποιο είναι αυτό τώρα, γιατί εγώ δεν τον ήξερα. Ποιο είναι αυτό που πήρανε. Εδώ έχουμε το παιδί, το νηπιάκι είναι εδώ πέρα. Εντάξει, ζητά συγγνώμη. Σα έχω κοροϊδέψει, νομίζω ότι είμαι χρόνια και δεν είμαι. Στα ανεξάρτητα τουρνουά είναι πολύ μεγάλο όνομα γενικά να ξέρει. Παιχταρά. Παίζει πολύ ωραία με τον Ορφανό γιατί έχουν παίξει και χρόνια γενικά μαζί σε άλλη ομάδα. Και στον Ιωνό βασικά, όπως μας είχαν συστηθεί σε εμάς, με τον Ιωνό μας είχε συστηθεί ο Κώστας ο Καρνέσης. Παίζουν πολύ καλά. Έχουν χάσει, θα μπορούσαν να έχουν καλύτερο ρεκόρ. Έχουν φάει τον μπάζερ στα μούτρα εκεί από το Λαζαράκο που αυτό λίγο τους τύχησε. Και με τη Φλαντ στην αρχή, αν θυμάμαι καλά. Είχε ένα μάτσο πολύ ωριακό στην πρεμιέρα. Ναι. Γενικότερα, ρε παιδί μου, η Αμόκ είναι πάρα πάρα πολύ ανταγωνιστική. Ναι. Πολύ ανταγωνιστική. Και με τους Thunderdogs θα μπορούσαν να το χτυπήσουν το παιχνίδι. Και τους Γόρ είπαμε που το χάσανε στο τέλος. Με τη Χελντράιχ το ίδιο. Δεν είναι. Με τη Φλετ βάλει στους τρεις πόντους. Δηλαδή, ναι, είναι πολύ ανταγωνιστική. Κάποια σουτ να τις μπουνε. Κάποια σουτ να καταφέρει να βάλει από αυτά που παίρνουν και τους τίνει η μπάλα. Θα πάρουν τα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά όμως, είναι μια ομάδα η οποία ανέβηκε κανονικά με wild card στην Elite. Το θέλανε, το πήρανε. Ναι. Αλλά παρ' όλα αυτά στέκονται. Ναι. Υπάρχει αγωνιστικότητα και ανταγωνιστικότητα και τα πάντα όλα. Συμφωνώ. Σε όλα. Σε όλα. Έχεις να προσθέσεις κάτι. Επιβεβαιώνω αυτό που είπαμε στην αρχή για τις νέες ομάδες. Το σχόλιο που κάναμε στην αρχή, νομίζω. Mm-hmm. Το μπάσκετ που παίζει εμένα μου αρέσει. Δεν περίμενα να κολλήσει. Δεν είχα την πληροφορία βασικά αυτή που λέει για τον Ορφανό και τον Καρνέση. Ότι παίζανε πριν. Γιατί εγώ νομίζω ήταν καινούριος και λέω πώς γίνεται να ταιριάζουν όσο πολύ από την αρχή, από τα πρώτα μάτς. Είναι ομάδα που τη βάζω στην κατηγορία των ζημιάριδων ομάδων. Mm-hmm. Και θα μας απασχολήσει νομίζω γενικά. Δηλαδή θα κάνει κάποιες νίκες σε όλη την πορεία της σεζόν που θα λες, οχ, νίκησε η Αμόκ, ξέρω εγώ. Αυτό που είναι τώρα ψηλά, πολύ. Δεν το περίμενα. Αλλά έχουν αυτή την ικανότητα νομίζω. Συμφωνώ. Σαν City Spurs. Θεωρώ ότι αδικούν τους εαυτούς τους με το 2-5. Πες μου. Ανάλυσε τη σκέψη σου. Είναι ανάλυση καταρχάς, γιατί είναι προσεκτική και δεν παίρνει αύξηση. Ανάλυσε τη σκέψη σου. Πρώτη φορά που κάνω λάθος στους 2 μήνες και κάτι συνταρτικό. Και κάνεις έτσι. Έχουν καλούς ψηλούς. Ναι. Έχουν καλά γκάρτ. Έχουν έναν εξαιρετικό coach. Θεωρώ ότι το 2-5... Ούτε εγώ το περίμενα. Δεν τους αντιπροσωπεύει και δεν το περίμενα ότι θα τους έβλεπα τόσο χαμηλά.
πιστεύω, έχει καταφέρει να με πείσει πολύ ο Ανδρέας Σταυρόπουλος αυτό που λέει στις δηλώσεις, ότι τον νοιάζει πρώτα να τον βρούνε και δεν τον ενδιαφέρει κατάταξη. Με πείθει πολύ σαν προσέγγιση. Εντάξει, είναι και γάτα τώρα ο Ανδρέας Σταυρόπουλος, δεν είναι... Με έχει πείσει, δεν ξέρω. Άκουσε με λίγο, θα σου πω. Ο Ανδρέας Σταυρόπουλος έχει ένα μαγικό. Πρέπει να καταλαβαίνουν όλοι, και οι μέσα και οι έξω, ότι όλα πάνε βάσει σχεδίου. Ναι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Ποτέ δεν θα τον δεις να βγαίνει εκτός αυτού, ποτέ δεν θα τον δεις να μην έχει ψυχραιμία, να λέει, να κράζει, κατάλαβες τι εννοώ όλα αυτά. Έχει μια εσωτερική ηρεμία και γαλήνη και αυτό το βγάζει παντού. Θα σου μιλήσει όπως θέλει να σου μιλήσει, είτε στα καλά σου είτε στα κακά σου. Εγώ αυτό που θέλω να πω για τον Ανδρέα είναι ότι πάρα πολύ κάνουν τους coach γενικά. Στα ανεξάρτητα εννοώ στα τουρνουά. Ο Ανδρέας Σταυρόπουλος όμως είναι μια κατηγορία ξεχωριστή. Δεν θα τους βάλω, δεν θα τον βάλω ποτέ στο πιο τρανή απόδειξη είναι ότι δεν μπορώ να θυμηθώ τους Spurs χωρίς τον Σταυρόπουλο. Και είναι 2 χρόνια. Ναι. Δηλαδή πρέπει να κάνω πολύ προσπάθεια να τους θυμηθώ πώς ήταν πριν. Αυτό λέω, ότι ο Ανδρέας σε οποιοδήποτε πάγκο και να κάτσει είναι το α και το ω στην κάθε ομάδα. Χαρακτηρίζει την ομάδα. Μπορεί να διαχειριστεί από τους πιο δύσκολους χαρακτήρες μέχρι τους πιο εύκολους. Καταφέρνει και δίνει ρόλους στην ομάδα του. Θα διαχειριστεί τους χρόνους, θα διαχειριστεί ποιος θα παίξει, ποιος δεν θα παίξει, την γκρίνια που μπορεί να εμφανιστεί, τα πάντα όλα. Το roster το έχει φτιάξει νομίζω στο 78% αυτός. Φαίνεται. Έτσι, γιατί έχει μέσα τον ανθρώπους οι οποίοι... Τους ξέρει καλά. Είναι καρδιακοί τώρα με τον Ανδρέα Σταυρόπουλο, όπως είναι ο Πανδύς, όπως είναι ο Μπιτζής, όπως είναι πολλής κόσμος. Οπότε θεωρώ ότι θα τον γυρίσει το διακόπτη ο Spurs. Το είπε και ο Γιάννης Ροζής την τελευταία του συνέντευξη, ότι είναι ομάδα με μέταλλο και εγώ το πιστεύω. Εντάξει. Το χέρι αυτό που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις. Αυτό να πεις. Βέβαια είπε το... να το πω αυτό, γιατί το έστειλα στο Δημήτρη το Μπακονάκι. Βγαίνει και είπε στις δηλώσεις, μπερδεύτηκα. Εντάξει, το λέω για πλάκα. Αλλά λέει, είχαμε και τον Νίκο το Μαγκονάκι στο πάγκο. Το ακούω. Και στέλνω μου στο Δημήτρη και του λέω, ξάδερφος, του λέω. Φέραμε καινούριο coach. Αναπληρωτή. Ο Ροζής είναι ακόμα στην ομάδα, αυτό μας ενδιαφέρει. Μετά από αυτό που είπε. Δεν έχω εικόνα, τόσο να στο Δημήτρη Μαγκονάκι και γέλαγε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν βρίσκεται ακόμα στη θέση του. Εάν πλάκα είναι ακόμα προφανώς στη θέση του, το πέρασε το χιούμορ, το πέρασε. Ναι. Μια χαρά. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, τέλος πάντων, αγωνιστικά οι Spurs της θεωρώ θα ανεβούν, θα βρεθούν, θα σκοράρουν λίγο πιο εύκολα. Δεν ξέρω αν θα πάνε στις πολύ ψηλές θέσεις, αλλά πιστεύω ότι δεν θα κινδυνεύουν κιόλας. Λοιπόν, Φλάντοφ Πιτσάτσιος, θα πω εγώ το πρώτο σχόλιο, είναι η καινούργια ομάδα που έχει έρθει και ψάχνει να βρει τα πατήματά της περισσότερο από κάθε άλλη, νομίζω. Το οποίο είναι λογικό, γιατί μιλάμε πραγματικά για συνένωση δύο ομάδων. Εγώ πιστεύω είναι η πρώτη ψήφια να πέσει πάντως. Την έξω, την βόμβα της. Εγώ το πήγα λίγο λάου. Αυτή, hop, εδώ. Λοιπόν, κοίτα, ψάχνουν λίγο πατήματα, ακόμα, το οποίο είναι λογικό. Πήραν μια νίκη στην πρεμιέρα, να θυμάμαι καλά, και άλλη μία τώρα, ναι. Τώρα πρόσφατα. Μία το μήνα. Σαν μισθός. Εντάξει, πες. Μη σε κόβω. Όχι, πες, εγώ πετάω αυτά τα σχολάκια. Πες, συνέχισε τον ήρμό σου. Πολλοί κόσμοι σταθερά έχουν αυτό το θέμα με το ρόστερ, δεν το έχουν, ας πούμε. Απλά αυτό τώρα σε μια ομάδα η οποία ψάχνει να βρει τα πατήματά της και είναι καινούργια, είναι και ένα ψηλό εμπόδιο. Άμα κατεβαίνει συνέχεια 10, 12, 11, 9 τέτοιο, είναι λίγο δύσκολο. Αυτό από μένα. Εγώ διαφωνώ στο κομμάτι αυτό. Θεωρώ ότι η μεγάλη κατηγορία χρειάζεται μεγάλα ρόστερ στον πάγκο. Ναι, αλλά πρέπει να ξέρεις πώς να παίξεις με τον άλλον. Αυτό θέλει μια εμπειρία. Είναι, αν έχεις κάνει συγχώνευση και βρίσκεσαι πρώτη φορά, προσπαθείς να κάνεις κάποια προπόνηση. Δες ένα βίντεο, ας πούμε, να καταλάβεις λίγο πώς παίζει ο καθένας. Έχουμε παίξει βέβαια εδώ 6 παιχνίδια. Σιγά σιγά καταλαβαίνεις λίγο το στυλ παιχνιδιού. Από τώρα και μετά. Του καθενός. Ναι.
Σιγά σιγά. Θεωρώ όμως ότι πιστάτσιος δεν... Πόρτο φαβόρι για φούντο, αυτό λες. Πιστεύω ότι θα πέσουν, ναι. Είμαι σταθερή όμως, εγώ όποτε βλέπω φλαντ, υπάρχει μια σταθερότητα, είναι στη Master, είτε στην Evolution, στην Development, είτε στην Elite. Βέβαια, εγώ τις δίνω καύσιμο κάθε φορά. Ναι. Που τις πιάνω στο... Δηλαδή τώρα μπορούμε να το δούμε και στην οκτάδα. Δεν ξέρεις πότε τι γίνεται. Με βάση αυτά που έχουμε δει και τις υπόλοιπες ομάδες που απαρτίζουν όμως την Elite, θεωρώ ότι είναι η πρώτη που ψήφι να... Άμα πηγαίνετε στα πρατήρια... Αντιός αμίγος. Ναι. Αν πάτε στα πρατήρια είναι το πετρέλαιο, η κανονική βενζίνη και το γλυκερίνιο. Ναι. Είναι καινούριο είδος σε καυσίμου. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Ναι. Τουλάχιστον έμαθα να λέω σωστά το πιστάτσιος. Κάθε γι' αυτό. Έτσι. Από το λότε, αλλά καλή και Παναγιώτη. Πλημμύρα από φιστίκια, ναι, που λέμε και στο χωριό μου. Ναι. Και ολοκληρώνουμε την Elite με τους Chicago Bulls. Δεν περίμενα στη ζωή μου, την πασχετική, την μπασκετάκι, τη ζωή, να δω κάτι τέτοιο ποτέ. Κανείς, ποτέ, πουθενά. Ποτέ, ποτέ. Ναι. 2-4 στη Chicago Bulls, δεν ξέρω πω, αν έχει γίνει ποτέ αυτό το 2-4, δεν ξέρω. Η Στιφάδο Μπούλς είναι από την πρώτη χρονιά στη διοργάνωση. Είναι πιο πολύ ακόμα και από μένα. Είναι... δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Θα σου πω εγώ. Φαίνεται ηλικία πια. Θα σου πω εγώ ποιο νομίζω ότι είναι το πρόβλημα. Η Στιφάδο έχουν το εξής δίκοπο μαχαίρι. Έχουν τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που λένε ό,τι και να γίνει, δύσκολα, εύκολα θα το πάρουμε στο τέλος. Αυτό, στις καλές μέρες, αυτή η αυτοπεποίθηση νικάει τα παιχνίδια. Στις κακές μέρες όμως, όταν χάσεις, είναι πολύ βαθιά μαχαιριά στην ψυχολογία. Ναι. Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι τώρα ότι ας πάρουμε ένα σενάριο. Ναι. Που να βγουν, ας πούμε, στη φάδο 8η. Φαντάζομαι κάποιον να παλεύει να βγει πρώτος. Ναι. Ποιος θα θέλει να τους πετύχει άμα μπορεί να βγει. Και να πες πάνω στη Στιφάδο, δεν μπορείς. Δηλαδή να παλεύεις, να σου έχει φύγει μη πω τι, ναι, όλη τη χρονιά. Για να πες, ναι, το ακούω αυτό που λες. Αν μπουν play-off, γιατί συζητάμε για κάτι άλλο. Γιατί στα μεγάλα... Δεν θεωρώ ότι δεν θα μπουν play-off. Όταν μπουν, λέω, δεν νομίζω, ναι, ότι θα βλέπουμε αυτή την κατάσταση μέχρι τέλους. Δηλαδή ακόμα και αυτοί θα πούνε ότι παιδιά δεν... Τα από πρόκοση, θα το δει κάτι, άκουσα για μεταγραφές, κάτι... Αυτό δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα αφήσουν την κατρακύλα αυτή να συνεχιστεί. Ναι. Δηλαδή όσοι είναι να πάρουν, να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν, τώρα προλαβαίνουν, ας πούμε, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρουν στην πορεία. Πάντως αγωνιστικά φαίνεται ότι δεν είναι καλά. Ναι. Είναι άσχημη εικόνα, δηλαδή χάνουν πολλά εύκολα καλάθια, δεν πατάνε καλά. Μόνο στις καημένες τους φλούτ ξεσπάσανε που τζέξανε 30 πόντους. Ναι, ο Κοντόπουλος έκανε ματσάρα αυτό, τότε. Αυτό, αλλά γενικά ναι, δεν. Αλλά χάνουν δηλαδή και με άσχημο τρόπο. Ναι. Δεν είναι ότι χάνουν τα μάτια στο τέλος. Δηλαδή, κάποια χάνουν και στο τέλος, αλλά γενικά δεν δείχνουν, ναι, να πατάνε καλά. Στο τέλος τη φάση. Αλλά θυμάσαι πώς ήταν στο τέλος. Ναι. Αυτό. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Είναι. Συζητιέται στα πέρατα. Τη οικουμένη. Τη οικουμένη, σωστά. Η θέση εδώ που βλέπω κοκκινισμένο το πλαίσιο δίπλα στο όνομα τη Μαδεμπούλ. Αλλά σου ξαναλέω ότι αν μπορεί μια ομάδα να κάνει 180 μοίρες στροφή και να σε σακατέψει μετά, αν θέλει, ακόμα και με αυτό το ρεκόρ και με χειρότερο ρεκόρ. Αν πάει και όλο ο γύρο να πάει έτσι, μετά έχουν έναν ολόκληρο γύρο να το στρώσουν. Αυτά σε γενικές γραμμές. Βαθμολογικά είναι πολύ λίγες διαφορές ανάμεσά τους. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε ματσάρες. Θα δούμε αρκετές προσταφαιρέσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι θα τα χρησιμοποιήσουν τη μεταγραφική περίοδο. Και καλά θα κάνουν, γιατί όχι, ναι. Θα μπορούν να δυναμώσουν, γιατί θα το κάνουν. Εντάξει. Από όλα αυτά που έχουμε πει, βγάζω έξω, ξαναλέω, τους Miami Heats, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνουν κάποια κοιλιά, όλοι κάνουν κάποια κοιλιά κάποια στιγμή, ναι. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στο ρελαντί για όλη τη σεζόν, ναι, ναι. Κάποια στιγμή δηλαδή θα έρθει όλοι εκεί γύρω Γενάρη, ίσως να γίνει, θα το συνήθως δούμε κάτι τέτοιο γίνεται. Εκεί, αλλά προς το παρόν δεν αφορά αυτούς, αυτό που λέγω τις υπόλοιπες. Είναι μια άγνωστη αγωνιστική elite. Μου αρέσει πάρα πολύ η Elite φέτος.
Γιατί εμένα τα τελευταία χρόνια μου ήταν λίγο αδιάφορη, το παιδί μου. Πέρσι θεωρώ ότι με αυτά που έγιναν και με τις ομάδες που έφερε και τα λοιπά, δεν ήταν μια καλή ελίτ. Ήταν ψηλό αδιάφορο. Ήξερες από την αρχή ποιος θα το πάρει, πώς θα πάει. Δηλαδή ενδιαφέρον είχε πιστοποιήσει στο Final Four. Ναι, και για να τα λέμε όπως είναι. Στην κατηγορία ήταν συγκεκριμένα τα πράγματα. Ελπίζω να συνεχιστεί έτσι η ελίτ. Πραγματικά το λέω, να βλέπουμε τέτοιες ματσάρες και να υπάρχει σκοτωμός εισαγωγικά μεταξύ τους. Αυτά. Δεν θα ξανακάνουμε όμως έτσι κουτσομπολάκι. Θα έρχονται οι ίδιοι πρωταγωνιστές εδώ. Oh. Θα κάνουμε μια έναρξη για όλες τις κατηγορίες μόνοι μας, να πούμε αυτά που θέλουμε να πούμε. Και μετά θα τα λέμε με κόσμο. Και εξτραδάκια θα δείτε, έχουμε ωραία πράγματα. Έτσι, να τα λέμε αυτά, ότι μην νομίζετε ότι θα φλιάρουμε εδώ πέρα ώρες. Ναι. Θα γίνει διαδραστικό, όπως έχετε συνηθίσει. Κάποιο σχόλιο? Τίποτα, με έχεις καλύψει πλήρως και σήμερα. Έτσι, μπράβο. Χαίρομαι, Βασίλη, που τα κόπτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Πολύ, πολύ, πολύ μπάσκετ. Και να συνεχίζετε να βάζετε μπάζετε Twitter. Αυτά από μένα. Γεια σας. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια.